Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι 4 Δεκεμβριού. Σας έβαλα μερικά κλιπάκια να δείτε πώς άνοιξε ο Θοδωρής και πήρε τα δωράκια που του είχα κάνει στο Advent Calendar στις 2 και στις 3 του μήνα και στις 4 φυσικά. Έτσι, για να δείτε πώς κάνει όταν τα ανοίγει, τι χαρά παίρνει. Γι' αυτό σας τα πρότεινα να τα κάνετε και εσείς τα δικά σας τα παιδάκια. Λοιπόν, και είναι, όπως βλέπετε και το ρολόι πίσω, η ώρα είναι 11 λέει. Να δω. Όχι, λέει μία, αλλά στην ουσία είναι 12 γιατί δεν το έχω αλλάξει. Ναι, βέβαια δεν το έχω αλλάξει. Και σε λίγο θα γίνει το φαγητάκι μου, έχω φτιάξει μακαρόνια λέω. Έχω κάνει μοσχαράκι κοκκινιστό και δεν ξέρω με τι θα το συνοδεύσω. Μάλλον θα το κάνω με ριζάκι. Κάπως έτσι το βλέπω ή με μακαρόνια μπορεί. Θέλω σήμερα να πάω να λουστώ λίγο, βέβαια, γιατί εγώ δεν λούζομαι πολύ. Λίγο, λούζομαι λίγο. Εσείς που με αγαπάτε και με ακολουθείτε, ξέρετε ότι λούζομαι λίγο. Είχα ένα ραντεβού το πρωί για νύχια. Και μετά το μεσημέρι έχω άλλο ένα. Αυτά. Σε λίγο θα πάω να πάρω και το Θοδωράκο από το σχολείο. Και σήμερα είπα να ξεκινήσω να κάνουμε τη διακόσμηση του σαλονιού, γιατί πολύ την έχω καθυστερήσει. Να στολίσουμε λίγο το σαλόνι μας. Γιατί ο καιρός περνάει και θα έρθουν τα Χριστούγεννα και δεν θα το χαρούμε και πολλές μέρες. Λοιπόν, αυτά. Θα σας δείξω λίγο το φαγητάκι μου που το έχω φτιάξει. Πιστεύω να γίνει ωραίο, έτσι, βέβαια, γιατί το κάνω με αγάπη. Λοιπόν, αυτά. Και θα σας ανοίξω πάλι μετά. Για να σας δείξω ένα ακόμα πραγματάκι που δεν σας έχω δείξει, που θα το είχα πάρει στο τζάμπο και δεν το έδειξα, το ξέχασα θέλω να σας πω. Και σήμερα που το είδα, βασικά ούτε στο Θοδωρή το έχω εμφανίσει, γιατί είναι του Θοδωρή. Το είδα μπροστά μου και λέω: Όχι, δεν το έδωσε το Θοδωρή αυτό και ούτε το έχω δείξει. Οπότε θα σας το δείξω. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα και θα σας ανοίξω πάλι μετά. Λοιπόν, εδώ φτιάχνω το φαγητό μου, είμαι σε αυτό το σημείο. Το έχω τσιγαρίσει τώρα. Δεν έχει γίνει έτσι, αλλά επειδή έχω τη χύτρα εδώ πέρα, αυτό θα γίνει σε 20 λεπτά, λιγότερο από 20 λεπτά. Μπαμ, μπαμ. Τώρα θα του βάλω τη σαλτσούλα του, θα το ετοιμάσω, θα το κλείσω και θα γίνει. Και θα σας δείξω σε λίγο τι είναι αυτό που δεν έχω δώσει ακόμα στο Θοδωρή. Και άμα το δει, θα τρελαθεί από τη χαρά του. Τελικά, το μοσχαράκι θα το κάνω με μακαρόνια. Δεν θα το κάνω με ρύζι, γιατί δεν το πολυτρώνει η αλήθεια είναι το ρύζι. Και να σας πω την αλήθεια, ούτε εμένα μου αρέσει πολύ με το ρύζι το μοσχαράκι. Το προτιμώ με άλλες συνταγές, έτσι. Με άλλο, ξέρω εγώ τι, συνοδευτικό. Αυτά, τώρα θα πάω. Α, μια στιγμή να σας δείξω αυτό που σας έλεγα που θα πάρει στο Θοδωρή και δεν το έχω εμφανίσει, αλλά ούτε και σε εσάς έχω εμφανίσει. Έρχομαι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το ημερολόγιο. Το είχα πάρει από το τζάμπο. Είναι, ανοίγει στην κάθε μέρα έτσι, έχει 25 παραθυράκια. Σας το φέρω κοντά να το δείτε να το. Και έχει σοκολατάκια μέσα. Οπότε κατά την κάθε μέρα αυτό ανοίγει από ένα. Τώρα βέβαια, αυτό σήμερα θα πάρει 4 βέβαια, γιατί είναι 4 Δεκέμβρη σήμερα όπως σας είπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ξετρελαθεί από τη χαρά του. Αυτά. Ή να τον κλέψω να πάρω κι εγώ ένα-δύο. Θα του πω να πάρει αυτό τα δύο ή να, και να πάρω εγώ τα άλλα δύο. Ή ακόμα καλύτερα θα κάνουμε το άλλο. Θα πάρω ένα εγώ, ένα ο Θοδωρής, ένα ο μπαμπάς και ένα ο Νόντας. Νομίζω ότι έτσι είναι πιο δίκιο και θα του αρέσει και αυτού καλύτερα, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, αυτά. Ούτως ή άλλως πάει και δίνει τα ρεδιά στον αδερφό του όταν έχει κάτι. Θέλω να σα πω, τα μοιράζεται όλα και πατατάκια που του παίρνω. Πάει και βάζει τα μισά, ξέρω εγώ, στον Νόντα. Και α του έχω πάρει, έτσι. Ή όταν πάμε κάπου έξω, παίρνει αυτό κάτι και μου παίρνει δύο. Παίρνει ένα για αυτόν, ένα για τον Νόντα. Αυτά. Θα πάω λίγο τώρα μέσα στο δωμάτιο του Νόντα να το συμμαζέψω. Γιατί δεν είχα προλάβει να κάνω τίποτα, η αλήθεια είναι γιατί είχα το ραντεβού. Και μετά να ρίξω τα μακαρόνια να δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιο τώρα του Θοδωρή εδώ πέρα. Είναι συμμαζεμένο, στρωμένο. Το έστρωσα κατευθείαν το πρωί αυτό. Και πολύ καλά το έκανα τελικά. Για να είναι έτοιμο. Επίσης, θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα, το δεντράκι. Το βλέπετε. Είναι κατασκευή χειροτεχνίας. Έτσι. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Το φτιάξαμε εμείς μαζί με το Θοδωρή, εγώ και ο Θοδωρής, και ήταν το πρώτο δωράκι που πέτυχε στις 1 Δεκεμβρίου, έτσι. Τις 1 Δεκεμβρίου είχε αυτό μέσα, 1 Δεκεμβρίου. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Και Advent Calendar να μην έχετε κάνει, αν θέλετε να πάτε στο τζάμπο, γιατί από το τζάμπο το πήρα, έτσι. Σας το είχα δείξει όταν τα έφτιαχνα τα δωράκια και το τζάμπο haul. Ήταν μέσα αυτό, καλά δεν το είχατε καταλάβει τότε πώς είναι. Είναι έτσι. Να πάτε να το πάρετε σίγουρα για τα παιδάκια σας, να περάσετε όμορφες και δημιουργικές στιγμές μαζί τους, που θα έχουν να θυμούνται χρόνια και θα τις έχετε κι εσείς μέσα στην καρδιά σας. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το δεντράκι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και το χαρήκαμε. Εμείς το συναρμολογήσαμε δηλαδή και το στολίσαμε, βλέπεις τώρα. Όλα αυτά τα κολλήσαμε. Και από εδώ έχει ωραία στολιτάκια, μποτούλε, χιονονιφάδε. Πώ το λένε αυτό, μωρέ. Πώ το λένε αυτό τώρα. Ο χιονάνθρωπο, μπράβο. Αυτό, κορδέλε υποτίθεται εδώ πέρα. Έβαλαμε εδώ και εδώ κάτω. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου άρεσε αυτό το δωράκι που είχε μέσα. Να σα δείξω και το επόμενο δωράκι. Είχε αυτό εδώ πέρα μέσα. Το είχατε δει, το είδατε εξάλλου στου δύο. Και το άλλο δεν ξέρω που τα έχει. Θα σα πω την αλήθεια τώρα. Αυτό είναι ένα ωραίο κουμπαρά εδώ πέρα.
και ήδη ρίξαμε τα πρώτα μας λεφτά. Και του είπα ότι όσα μαζέψει τώρα θα τα ανοίξουμε μετά τα Χριστούγεννα και θα πάει να πάρει να ψωνίσει κάτι δικό του. Λοιπόν, αυτό το δωμάτιο τώρα του μεγάλου και θα κάτσω λίγο να το συμμαζέψω. Εντάξει, δεν έχει πολλά πράγματα. Το κρεβάτι του θα στρώσω, ρε παιδί μου, αυτά δεν θα κάνω κάτι, γιατί έχω εχθές το καθάρισα, έβαλα και σκούπα, οπότε δεν χρειάζεται σήμερα, ξεσκόνισμα πάρα πολύ καλό έκανα και ναι, δεν σας το τράβηξα, αλλά υπόσχομαι ότι έρχεται και βίντεο καθαριότητας πάλι εννοείται και θα το κάνουμε μαζί. Τσουπ, τελείωσα και από εδώ. Πάω τώρα μέσα να συνεχίσω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας δείξω κάτι, δεν ξέρω τώρα και αν ακούγομαι καλά, γιατί είναι και το στεγνοτήριο και ο προφητήρας. Λοιπόν, παρόλα αυτά εγώ θα προσπαθήσω. Μία κοπέλα λοιπόν στην σχόλιο της μου ζήτησε αν μπορώ να δείξω πώς διπλώνουμε τα σεντόνια με λάστιχο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα δείξω πώς διπλώνω εγώ τα σεντόνια με το λάστιχο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σωστός ο τρόπος και η κάθε νοικοκυρά έχει το δικό της το τρόπο. Παρ' όλα αυτά, της το αποσχέθηκα της κοπέλας, θα της δείξω πώς εγώ διπλώνω. Το ξεκαθαρίζω. Μην έχω κάποιο σχόλιο, ας πούμε, τύπου δεν το κάνουν έτσι, το κάνω αλλιώς. Σας λέω, θα δείξω πώς το κάνω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι λοιπόν το σεντόνι μας. Κάτσε να το φτιάξω. Ωραία. Λοιπόν, και πιάνουμε τις δυο γωνίες. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε γωνία με γωνία, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να το φτιάξω από εδώ. Να, λοιπόν. Πιάνουμε τις δυο γωνίες λοιπόν, βάζουμε μέσα τα χέρια μας, το λάστιχο να το, γιατί είναι πιο εύκολο να το δείτε. Και κάνουμε αυτό το πράγμα, τα συναντάμε το ένα. Κάτσε γιατί είναι δύσκολο τώρα εδώ πέρα. Μου έφυγε πάλι. Να το ένα. Και το ίδιο κάνουμε από την άλλη πλευρά, κάτσε να το γυρίσω γιατί ήτανε... Ωραία. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε και την άλλη πλευρά. Πιάνουμε τη μία γωνία και την περνάμε μέσα στην άλλη. Να το. Και αμέσως έχει γίνει το μισό από αυτό που ήταν. Έτσι, το έχουμε επιπλώσει δηλαδή στη μέση. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι πάλι, το βλέπεις. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό. Τώρα δηλαδή είναι στα τέσσερα. Είμαστε στα τέσσερα μέχρι τώρα. Λοιπόν, και μετά, αφού φτάσουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Κοιτάξτε εδώ πώς θα το κάνετε τώρα. Κάτσε να δω γιατί μην το ξεχάσω κιόλας, γιατί το δείχνω εγώ. Ωραία. Το φτιάχνουμε όμορφα όμορφα, αφού είμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Και αρχίζουμε και το διπλώνουμε. Εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, ας το φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ένα. Δύο. Ορίστε. Πώς διπλώθηκε. Μια χαρά. Λοιπόν, ελπίζω να καταλάβετε αυτό που σας έδειξα. Έτσι λοιπόν διπλώνουμε, μάλλον έτσι διπλώνω εγώ το, πώς το λένε, τα σεντόνια με το λάστιχο. Αυτός ο τρόπος με βολεύει εμένα. Δοκίμασέ το, εσύ που μου έστειλες μήνυμα, σχόλιο μάλλον. Αρκετές ώρες μετά. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό και δεν σου τράβηξα τίποτα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πήγα και πήρα το παιδί από το σχολείο. Γυρίσαμε, φάγαμε, ξεκουραστήκαμε. Και τώρα είμαι έτοιμη εγώ να πάω να κάνω τις δουλειές μου που θέλω. Καθυστέρησα σήμερα πάρα πολύ. Το άφησα να πάει άργα το μεσημέρι. Δεν πειράζει. Και θα πάω να καθαρίσω, βέβαια. Θα πάω να καθαρίσω. Και θα σε πάρω μαζί μου που θα καθαρίσω και θα στολίσουμε το σαλόνι, βέβαια. Γιατί έχει περάσει πολύ ο χρόνος και καταλαβαίνεις, δεν θα χαρούμε τίποτα, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτά πάμε να, πάμε να καθαρίσω.
Λουστώ εντωμεταξύ εγώ. Πρέπει να λουστώ όπως και τίποτε. Και εκτός από το λούσιμο, πρέπει να πλύνω τη λάτσα, να διπλώσω κάτι ρούχα και να καθαρίσω το ψυγείο πριν πάω στο. Στο πλαίσιο. Ποιο πλαίσιο, παιδάκι μου. Στο σούπερ μάρκετ. Ναι, με πάρει. Πού, σούπερ μάρκετ. Ναι, θα σε πάρω. Καλή μου. Λοιπόν, και μου φαίνεται τώρα ότι. Τώρα φεύγω εγώ. Άντε, πήγαινε στη δουλειά σου. Συγγνώμη, έβαλε τα παπούτσια μου μετά. Εντάξει. Και τα αθλητικά μου. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, μίλα εσύ και εγώ φεύγω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα, Γιάννη. Γεια σα, αγάπη μου. Λοιπόν, και μου φαίνεται ότι αυτή τη δουλειά το ψυγείο θα την κάνω τώρα. Δεν είναι αργά, 7 και 4 είναι η ώρα. Και πάμε να καθαρίσετε το ψυγείο. Τέλειωσα, το καθάρισα όλο όπως βλέπετε. Πεντακάθαρο έγινε. Και πάω τώρα να βάλω μέσα αυτά που είχε, γιατί αύριο θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Στις 7 η ώρα που ξεκίνησα να καθαρίζω το ψυγείο και δεν ήταν και, ξέρω εγώ, δεν είχε και την πάρα πολύ δουλειά μέσα. Τι να είχε, η ώρα έχει φτάσει 9.30 και εγώ τώρα τέλειωσα. Αλλά πώς να τελειώσω νωρίτερα. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μαμά ο ένας, μαμά ο άλλος. Ήρθε διάμεσα και ο Γιώργος. Και με φωνάζανε και με καθυστερούσανε. Τώρα ζεσταίνω φαγητό για να φάει ο μικρός. Ακόμα να τελειώσει τα μαθήματά του μέσα, δεν ξέρω πού θα πέφτει η κατάσταση. Και τι άλλο, είδες πως καθάρισα το ψυγείο. Το πέρασα μετά και στο τέλος με το πανάκι, με το ξύδι. Και αύριο θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Και να το γεμίσω αυτά.
Και εννοείται που θα σας δείξω και το σούπερ μάρκετ, έτσι. Όμως εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, like στα βίντεο μου αν σας αρέσουν. Ακολουθήστε με και στο Instagram να κρατάμε επαφή. Πώς θα κρατάμε επαφή, αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, αν δεν με ακολουθείτε εδώ στο YouTube. Αφήστε μου και τα σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο. Ως την άλλη φορά να είστε καλά. Γεια σας.